τον πολιτισμό, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία. Ο ΕΟΣ σήμερα διαθέτει χορευτικό τμήμα ενηλίκων και χοροδία, ενώ στον τομέα του αθλητισμού διαθέτει ομάδες μπάσκετ, γυναικών και ανδρών, ομάδα βόλεϊ γυναικών και ενηλίκων, καθώς και όλα τα αντίστοιχα τμήματα υποδομών, νεανίδων, κορασίδων, εφήβων, παιδών. Γι' αυτό όμως που καμαρώνουμε είναι για τις ακαδημίες μας, γιατί θεωρούμε ότι προσφέρουμε ως όμιλος σημαντικό έργο στην κοινωνία της Σταυρόπολης. Σήμερα οι ακαδημίες του ΕΟΣ απασχολούν περίπου 400 παιδιά της πόλης μας σε όλα τα τμήματα, με απότερα αποτελεία να αποτελέσουν τη δεξαμενή που θα επανδρώσει τα αγωνιστικά τμήματα και από την άλλη για να αποτρέψουμε να ασχοληθούν με άλλου είδους δραστηριότητες. Προτρέποντάς τα να βρουν διέξοδο μέσω του αθλητισμού και κατ' επέκταση του πολιτισμού. Η νέα διοίκηση θέλει να γίνει ο δικός μας ΕΟΣ πρωταγωνιστής στα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα των δυτικών συνοικιών και όλης της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε και η σημερινή εκδήλωση, η οποία ήρθε για να αναδείξει, εκτός από το πολιτιστικό κομμάτι του Ομίλου και την περιοχή της Σταυρόπολης. Στη σημερινή εκδήλωση βρίσκονται μαζί μας και μας τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Θεμουτζίδης, ο επικεφαλής της παράταξης αλλαγή κ. Δημήτριος Ασλανίδης, ο επικεφαλής της παράταξης ανατροπή κ. Γεώργιος Λίτσης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Κίκης, η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πολύχνης Πολυματίδου Πόπη, ο πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Μέρημνος Ζωής Δήμου Παύλου Μελά Γεώργιος Φωτιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Αθλητικού Ομίλου Παύλου Μελά κύριος Νίκος Σιδερόπουλος και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κατοίκου Νέας Πολιτείας Στεφάνου Χριστίνη. Στο σημείο αυτό ξεκινάμε τη βραδιά μας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατοίκων Νέας Πολιτείας Ευόσμου με το Τμήμα Κριτικών Χωρών. Κι όποιος δεν το έχει τα αρχιτά σε τούτη με τη ζήση, ο χαμάν σε του είναι τη ζήση.
του ομίλου μας. Στο σημείο αυτό, να καλέσω τον πρόεδρο του ομίλου, κυρίου Γιώργου Παπαγεωργίου, για να απευθύνει χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο ΕΟΣ δίνει την παρουσία του, ξεκινώντας από φέτος, τα Σταυροπολίτικα και θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, τον Αντιπρόεδρο, κύριε Δημητριάδη, το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημόπουλο, την υπεύθυνη του χορευτικού και της χοροδίας, την κυρία Κυριακίδου, το Γενικό Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος, τον κύριο Γερόθεο Χατζηχαραλαμπίδη, και την έφορο του μπάσκετ, την κυρία Καλαϊτζίδου. Θέλω να καλέσω τον Δήμαρχο να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Με ιδιαίτερη χαρά, εγώ και οι συνεργάτες μου, οι συνάδελφοί μου στη διοίκηση του Δήμου, αλλά και οι συνεργάτες στη δημοτική μας παράταξη, ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του ΕΟΣ και είμαστε σήμερα εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ο εκπολιτιστικός όμιλος Σταυρούπολης είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με τεράστια προσφορά. Στηρίζετε το σύλλογο. Να είστε καλά όλοι και να περάσουμε όμορφα. Και μια και πρόεδρε ανέφερες για καλή επιτυχία σε όλους τους μουσείους και σε όλες τις παρατάξεις, καλή επιτυχία στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γιώργο Λίλτσι να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Τι να πει κανείς για ένα σύλλογο που κοντεύει τα 60 χρόνια ζωής, 60 χρόνια προσφοράς, 60 χρόνια κοντά στα παιδιά, κοντά στην νεολαία, κοντά στον αθλητισμό, κοντά στον πολιτισμό. Εγώ από δική μου πλευρά το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστούμε τον ΕΟΣ που είναι παρόν ακόμη και σήμερα και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο. Ανοίγει τα φτερά του και σε άλλους χώρους όπου δεν είχε μέχρι τώρα και είναι τιμή μου που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ ανάμεσα στο συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα σύλλογος με ιστορία 60 χρόνων θα πρέπει να ζήσει άλλα 60 και όχι μόνο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δημήτρη Ασαλανίδη, τον υποψήφιο δήμαρχο με την παράταξη αλλαγή στο Δήμο Παύλου Μελά, καλησπέρα σας και από μένα. Νομίζω ότι οφείλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στον προηγούμενο Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα μέλη που διοικούν τον ΕΟΣ, τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Σταυρούπολης. Εκπροσωπείτε την ζωντανή ιστορία του τόπου, τη Σταυρούπολη. Συνεχίζετε επάξια το έργο, κύριε Πρόεδρε Απελθόντα και κύριε Παπαγεωργίου. Κοσμήτα τα ψηφοδέλτια της αλλαγής, χαιρόμαστε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να μεταφέρετε στον κύριο Μακαβό τις ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πολύ, δάσκαλε. Στο σημείο αυτό, πέρα από την ορχήστρα που θα ήθελα ένα γερό χειροκρότημα για τα παιδιά,
Θα ήθελα να καλέσω μία φίλη μου, συνάδελφο, την οποία όταν της είπα ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση, δήλωσε αφιλοκερδός παρόν. Για μένα, από τις καλύτερες φωνές στην Ελλάδα, το ζεστό σας χειροκρότημα για τη φίλη μου τη Λίτα Τικόγια. Και δεν έφταει από μακρά, δεν σωλήθε να τεράνει.
Τελευταία από μαντράτες όλοι θεάτερα. Προφορείς και παράς, ας προφορείς και ράχας, ένας προδιφορεσίας, ο φοβόμαμπρας, ένας προδιφορεσίας, καλάδια να μάς. Ένας Ο καλοκαιρινός χορός εδώ στο πρώτο Γενικό Λύκειο της Σταυρούπολης στέφηκε με μεγάλη επιτυχία από τον εκπαιδευτικό όμιλο Σταυρούπολης στο μπάσκετ, το βόλεϊ και όλα τα αθλήματα σε ένα σύλλογο που διαθέτει μεγάλη αγάπη και μεράκι τον αθλητισμό. Ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου είναι κοντά μου, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για την παρουσία μας και να τον ευχηθώ να έχει κουράγιο να συνεχίσει αυτό το σύλλογο, να τον υπηρετεί με πολλές επιτυχίες. Γιώργο, καλησπέρα καθηγητή, μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό. Ναι, φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία μου. Καλησπέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που παρευράθηκε σήμερα εδώ και μας θύμισε με την παρουσία του. Ήταν μια βραδιά ξεχωριστή. Μια βραδιά έτσι. Είναι για πρώτη φορά γίνονται τα σταυροπολίτικα και θα το κάνουμε θεσμό, θα γίνεται κάθε χρόνο. Τι κρατάς από τη σημερινή βραδιά, πέρα από την κούραση, αλλά η ικανοποίηση του κόσμου, εντάξει, η χαρά. Το ότι πλέον καθιερώθηκαν τα σταυροπολίτικα ήταν κάτι που έλειπε από την περιοχή. Γίνονται διάφοροι χώροι, έτσι. Κάθε σύλλογος κάνει, αλλά ο δικός μας σύλλογος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, είστε ένας σύλλογος που εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, είμαστε ο πιο παλιός σύλλογος του Δήμου Παύλου Μελάτ, των Δυτικών Συνοικιών. Είμαστε περίπου 60 χρόνια. Ο σύλλογος έχει μπάσκετ, βόλεϊ. Μπάσκετ, βόλεϊ, χορευτικό, χοροδία. Πες μου κάτι, σήμερα ήταν μια βραδιά μέσα στο καλοκαίρι που σιγά σιγά τελειώνει για να αποδείξει ότι ο κόσμος δείχνει ότι αναγνωρίζει ένα σύλλογο που διαθέτει πολιτισμό. Δεν ξέρω αν είσαι ευχαριστημένος γενικά από την παρουσία του κόσμου, αλλά είδα τον κόσμο χαμογελαστό να περνάει έτσι χαλαρά και όμορφα, μια βραδιά όμορφη, μοιράζοντας με όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Κοίταξε να δεις. Εντάξει. Το ευχαριστημένος είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Σχετικό. Έτσι. Εντάξει. Εμένα με ενδιέφερε ότι ξεκίνησε. Πήραμε απόφαση, ξεκινήσαμε να το κάνουμε θεσμό αυτό. Και θα παραμείνει. Θα γίνεται κάθε χρόνο, όπως είπα. Τι κρατάς από τη σημερινή βραδιά, Γιώργο, τι είναι αυτό που σε ικανοποίησε? Τίποτα, ο κόσμος. Το χαμόγελο του κόσμου, αυτό, τίποτα. Είσαι ένα χρόνο, από ό,τι κατάλαβα, στη διοίκηση, αυτή τη νέα διοίκηση. Στη διοίκηση είμαι 5 χρόνια. Τώρα που είσαι πρόεδρος. Πρόεδρος είμαι και νόμιζα. Θέλω να μου πεις,
πώς είναι το μέλλον στον αθλητισμό σε αυτή την ομάδα που παλεύει με νύχια και με δόντια να αφήσει όλα αυτά τα νέα παιδιά που είδα. Νέα κορίτσια. Yeah. Αυτή η ομάδα είναι η μοναδική του Δήμου Παύλου Μελά που αυτή τη στιγμή πληρώνει για να κάνει προπονήσεις και για να παίξει αγώνες. Τι ζητάς από τον κόσμο για να αναγνωρίσει τα δικά του παιδιά, τη δικιά του προσπάθεια? Από τον κόσμο δεν ζητάω. Ζητάω από το Δήμο, από την πολιτεία γενικότερα, να παραχωρήσει στο Δήμο το ΕΑΚ για να μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα προπονήσεις χωρίς να πληρώνουμε. Εύχομαι τον χρόνο πραγματικά ο Σύλλογος να συνεχίσει να διεκδικεί επιτυχίες και να συνεχίσει να προσφέρει κοινωνικό έργο στον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να βγάλεις μέσα από την ψυχή σου, αλλά νομίζω ότι μια βραδιά έτσι ήρεμη, ευχάριστη και μοναδική. Θα κρατήσουμε μόνο αυτό το θετικό. Τη θετική πλευρά, έτσι. Το θετικό και όλα τα άλλα. Και τον χρόνο ραντεβού πάλι εδώ, όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε για ένα καλύτερο αύριο. Για αυτή την ομάδα, για το Σύλλογο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω στο δημόσιο τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου για την παρουσία μας εδώ. Να τον ευχηθώ να έχει κουράγιο, γιατί είναι ένας αγαπητός φίλος που παλεύει με νύχια και με δόντια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το έχω πει πολλές φορές στις εκπομπές μου, είναι αφανοί ήρωες. Διότι υπηρετούν ένα σύλλογο με κοινωνικό σκοπό τον αθλητισμό, την παιδεία και το κοινωνικό έργο. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Και καλή χρονιά στους συλλόγους σε όλα τα τμήματα. Έτσι. Με πολλές επιτυχίες, Γιώργο. Ευχαριστώ, Σωτήρη. Να είσαι καλά. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την παρουσία μας από το πρώτο Γενικό Λύκειο Σταυρόπολης, όπου έγινε αυτός ο καλοκαιρινός χορός της πρώτης βραδιάς. Και ανυπομονούμε, βέβαια, όπως είπε και ο Γιώργος, του χρόνου όλοι μαζί να είμαστε παρόν εδώ. Έτσι. Για να περάσουμε και πάλι καλά. Έτσι. Αλλά επειδή οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν τελειώνουν, θα έχουμε και το χειμώνα πολλές εκπλήξεις. Ναι, θα έχουμε. Καλό καλοκαίρι και καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.